για λογαριασμό όλων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Από καρδιάς σας απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα όλους όσους με αυταπάρνηση μας βοήθησαν ηθικά και πρακτικά στη διοργάνωση και αυτού του μεγάλου συλλαλητηρίου. Σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη αλληλεγγύη που εκφράζεται καθημερινά. 6 μήνες τώρα χωρίς αυτό το όπλο. Το όπλο με τις ανεξάρτητες δυνατότητες. Το όπλο που όταν οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες βαρούν μπουνιά στο στομάχι, οι εργαζόμενοι καταπιάνονται από αυτό και μένουν όρθιοι και συνεχίζουν να παλεύουν. Χωρίς αυτό, χωρίς την αλληλεγγύη σας, σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν θα ήμασταν όρθιοι. Μέσα σε ένα εξάμηνο, η κυβέρνηση, ως εκτελεστικό όργανο όλων των προηγούμενων, με τον νόμο που ψήφισε, διάλυσε στην κυριολεξία τη ζωή και τα όνειρα χιλιάδων εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Έβαλε φωτιά σε ολόκληρες περιοχές γύρω από αυτή, σε όλη την Ελλάδα. Από την Ιεροπηγή Καστοριάς, τα Σέρβια Κοζάνης, μέχρι τη στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Αττική. Αντέξαμε μέχρι σήμερα. Όσο σας έχουμε δίπλα μας, θα αντέχουμε. Θα αντέξουμε μέχρι στο τέλος οι εργαζόμενοι να βγουν νικητές. Μας έκοψαν δώρα, επιδόματα, μισθούς, κατάργησαν αποζημιώσεις. Θέλουν να μας αραιώσουν είτε με απολύσεις, είτε με εκεθελείς, είτε με άλλους τέτοιους διάφορους τρόπους. Μέχρι σήμερα, παρά τις προσπάθειες διάσπασης που επιχειρεί η κυβέρνηση με διάφορους μηχανισμούς της, έχουμε καταφέρει να κάνουμε πράξη το ένας για όλους και όλοι για έναν. Κόντρα στα ψέματα και στη λάσπη της κυβέρνησης, της ειδικής διαχείρισης και των καλοπληρωμένων κορδιλοφόρων που λένε ότι η ΛΑΡΚΟ δεν είναι βιώσιμη, εμείς με τη δύναμη που μας έχετε δώσει έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε πλατιά στον εργαζόμενο λαό τις δυνατότητές της και το πλούτο που μπορεί να προσφέρει συνολικά στην οικονομία. Αποκαλύψαμε και θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε την πρίπκα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που πάνε να χαρίσουν σε ιδιωτικά κεφάλαια. Αποκαλύψαμε πως έχει δημιουργηθεί το χρέος στη ΔΕΗ με τις συνειδητές υπερτιμολογήσεις. Αποκαλύψαμε πως έριξαν κανόνι 6 μηνών στο δεδουλευμένο μόχοδο αυτοαπασχολούμενων στην Ιεροπηγή Καστοριάς και έχουν σφραγίσει μια πρίγα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ετοιμοπαράδοτου μεταλλεύματος. Αποκαλύψαμε πως πάνε να χαρίσουν να κάνουν πάρτι με μη καταγεγραμμένα σκραπ καθαρού νικελίου στο εργοστάσιο της Λάριμνας αξίας εκατομμυρίων ευρώ, με επιπλέον ένα ολόκληρο βουνό πλούσια σκόνης αξίας 300 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Αποκαλύψαμε πώς πάμε να δώσουν πρίκα αδειοδοτήσεις της ΛΑΡΚΟ για τεράστια σε έκταση φωτοβολταϊκά πάρκα, αδειοδοτήσεις για μεγάλο λιμάνι στο εργοστάσιο της Λάριμνας, να δώσουν το χιτά που έχει φτιάξει ΛΑΡΚΟ αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αποκαλύψαμε πως η ΛΑΡΚΟ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ κρατική χρηματοδότηση μέχρι σήμερα και προς το πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων είναι το άλοθη για να μπορούν να τις στραγγαλίξουν παραπέρα. Αποκαλύψαμε πως δημιουργούν ακόμη και σήμερα, δίνοντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε μεγαλοεργολάβους και άλλη πρίκα και άλλο ετοιμοπαράδοτο πλούτο για να παραδώσουν. Αποκαλύψαμε πως με συνειδητό τρόπο έχουν σταματήσει επί της ουσίας τη λειτουργία του εργοστασίου για να απαξιώσουν παραπέρα τις εγκαταστάσεις και τους εργαζόμενους. Σήμερα το ψέμα ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη ΛΑΡΚΟ γκρεμίζεται σαν χάρτινος πύργος. Δεκάδες δισεκατομμύρια δίνουν καθημερινά σε επιχειρηματικούς όμιλους με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού που έφερε πιο γρήγορα την καπιταλιστική τους κρίση από ό,τι περίμεναν. Στη ΛΑΡΚΟ δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή. Τους πιάσαμε με τη γίδα στη πλάτη και για να γυρίσει ο ελληνικός λαός το κεφάλι, για να θολώσουν τα νερά, πετάνε λάσπη, ψέματα και προβοκάρουν τους εργαζόμενους. Μας αποκαλούν προνομιούχους και καλοπληρωμένους.
Αν είναι προνόμιο το φλερτ με το θάνατο, με το καρκίνο, αποδεχόμαστε τον τίτλο τους. Αν υπάρχει ποσό που μπορεί να αποζημιώσει 80 νεκρούς στις βάρδιες, εκατοντάδες θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες και εκατοντάδες ακατεμένους, τότε να μας πούν πόσο τους κοστολογούν όλους αυτούς, πόσο κοστολογούν τη ζωή μας, να κάνουμε λογαριασμό και να δούμε αν είμαστε καλοπληρωμένοι. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, αυτά που βιώνουμε στη Λάρκο είναι αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής με αυτά που βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους. Μας θέλουν σκλάβους για να έχουν ακόμη περισσότερα κέρδη. Μας θέλουν άνεργους με ελαστικές μορφές εργασίας για να μπορούν να συμπιέσουν ακόμη παραπέρα την τιμή της εργατικής μας δύναμης. Η απόσυρση του νόμου, το σταμάτημα της εκαθάρισης και της ιδιωτικοποίησης, η αποπληρωμή όλων των δεδουλευμένων, η επιστροφή όλων όσων κόπηκαν, η κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών και ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, η κρατική χρηματοδότηση, ο εξυγχρονισμός, ο σχεδιασμός υλοποίησης ανάπτυξης της ΛΑΡΚΟ με βάση τις δυνατότητες που έχει, από μονάδα ανοξείδωτου χάλιβα μέχρι υδρομεταλλουργία, αξιοποίηση του κουβαλτίου και των υποπροϊόντων. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με πολιτική βούληση και αλλαγή πολιτικής για να διασφαλιστούν σήμερα σε αυτή τη φάση οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων, για να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία με χρήμα, να εξασφαλιστεί η ορθολογική διαχείριση του ορυκτού πλούτου για να ανοίξουν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αδέλφια, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Μια ευθεία που θέλει υπομονή και επιμονή μέχρι το φινάλε. Άλλο δρόμο όμως δεν έχουμε. Ή αυτοί ή εμείς. Από τη μία είναι τα συμφέροντα που υπερασπίζονται οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη είναι τα δικά μας συμφέροντα. Τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Θα συγκρουστούμε μέχρι το τέλος. Όσο εκφράζεται η αλληλεγγύη σας, έχουμε τον πόη και βλέπουμε κατάματα και τους αντιμετωπίζουμε στα ίσα. Όσο πλαταίνει αυτή, γινόμαστε πιο δυνατοί, πιο δυνατοί από αυτούς. Στο τέλος, εμείς θα είμαστε οι νικητές. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά. Εκφράζουμε από καρδιάς την αλληλεγγύη μας και στους δικούς σας αγώνες. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε. Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ. Η ΛΑΡΚΟ ανήκει στους εργάτες. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη. Σας ευχαριστούμε.